Νέο Βασιλιά δεν είναι offside ο Παναθηναϊκός. Αν πετύχει τον γκολ είναι. Γκολ είναι ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Παγώνει το Άμστερνταμ. Ήταν μια μεγάλη βραδιά, βγαλμένη λες από το όνειρο. Μεθυσμένοι από χαρά, χιλιάδες φίλαθλοι πήγαν στους δρόμους της φορταγωγημένης Αθήνας και ξέσπασαν σε ένα ξέφρενο πανηγύρι. Χαίρονταν τους εφαντώματος η Ομόνια, όπου τραγουδώντας άρχισαν να φτάνουν την Παναθηναϊκή αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης. Πλησίαζε ξημέρωμα όταν τα μεγάφωνα του αεροδρομίου ανοίγαν την άφηξη της ειδικής πτήσης που μετέφερε τον Παναθηναϊκό. Στις 5 το πρωί και παρά τη 1,5 ώρα καθυστέρηση, εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν υπομονετικά για να υποδεχτούν και να αποθεώσουν τα δάλματά τους. Χαμογελαστοί, ψύχρεμοι αλλά και φανερά συγκινημένοι, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, έδειχναν να μην έχουν επηρεαστεί καθόλου από την κούραση. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, βουρκωμένος μα πάντα καταδεκτικός, μίλησε για την ελληνική πραγματικότητα. Παναθηναϊκός και την επιτυχία. Αύριο μεθαύριο είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και άλλες ελληνικές ομάδες. Και το θέλουμε εδώ, γιατί εγώ είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου. Έξω από το αεροδρόμιο, οι πράσινοι φίλαθλοι αποθέωσαν τον Γιώργο Μαρτινογιάννη, αναγκάζοντάς τον με τον τρόπο τους να τους χειροκροτήσει κι αυτός. Ευχαριστώ τον κόσμο που ξενύχθηκε. Ζώντας το απίστευτο όνειρο της μεγαλειώδης εμφάνισης, οι παίκτες δέχτηκαν να μιλήσουν για τις στιγμές του αγώνα που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού. Ο Γιώργος Δόνης, που έχει μαγνητήσει τα βλέμματα των ξένων ομάδων, μίλησε για το περίφημο γκολ. Δεν κατάλαβα αμέσως γιατί η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Και νόμιζα στην αρχή ότι είχε βγει έξω. Και ξαφνικά κατέβηκε η μπάλα, πήρε αυτή την περίεργη τροχιά από εκεί. Και τρελαθήκαμε όλοι, πανηγυρίζαμε. Ο Πολωνός επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα, πρώτος σκόρερ του Champions League, ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. Σίγουρα πριν το παιχνίδι η φαβορή ήταν Ajax. Και είπα ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όμως και έκπληξη. Και σήμερα αποδείξαμε ότι δίκαια φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Η χθεσινή μετάδοση του Μέγκα έκλεισε με τον ιδιοδέστερο τρόπο, αφού 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, όταν όλοι πλέον πίστευαν και ήλπιζαν σε ισοπαλία, σημειώθηκε το πολυπόθητο γκολ. Και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside, με το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός. Αν πετύχει τον γκολ είναι. Γκολ είναι ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, μεθυσμένοι όχι μόνο από τον γκολ του Βαζέχα αλλά και από την έξω εμφάνιση της ομάδας, κατέβηκαν στην Ομόνια και πανηγύρισαν μέχρι το πρωί. Το κέντρο της πόλης παραδόθηκε στους οπαδούς των Πρασίνων. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, όπου υπάρχει δυναμική παρουσία των συνδέσμων φίλων του Παναθηναϊκού, στήθηκε εξέφρενο πανηγύρι. Και στην Πάτρα, πρόλαβα μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στα ψαλόγια και έκαναν πορεία στους δρόμους, πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας τους μέσα στο Άμστερνταμ. Στο Βόλο, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στους εθνικούς δρόμους και έκαναν πορεία, πανηγυρίζοντας για τη νίκη της ομάδας τους. Στα Γιάννενα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξενύχτησαν στην κεντρική πλατεία, πανηγυρίζοντας ξέφρενα τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Στο στούντιο του Μέγκα, η χρυσή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, που έπαιξε στον τελικό του Γουέμπλι με τον Άγιαξ, παρακολούθησε με αγωνία την τιτάνια προσπάθεια των σημερινών παιδιών. Μαζί με τον Παύλο Τσίμα, που παρουσίαζε την εκπομπή, και ο αθλητικός Φέρεντς Πούσκας. Όταν όλα τελείωσαν ανέλπιστα καλά και πριν οι καρδιές να βρουν τον κανονικό τους ρυθμό, τραγούδησαν τον ύμνο της ομάδας. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι ζουν τριφύλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Και καλησπερίζουμε τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο για την αθλητική μας ενημέρωση. Πάγωσε το Άμστερνταμ, είπες Χρήστο χθες, την ώρα που μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού. Και πρέπει να πάγωσε όχι μόνο το Άμστερνταμ, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Μετά από δύο χρόνια ιτήθηκε ο Άγιαξ, έτσι δεν είναι, και μάλιστα στην έδρα του. Πρώτη φορά στο Champions League δεν είχε χάσει, έδειχνε να είναι αίτητος γενικά. Το πάγος του Άμστερνταμ ήταν μεταφορικό. Ήταν κυριολεκτικό. Την ώρα που γίνεται η φάση, επειδή κολλάει λίγο Βαζέχα, μετά ξαναφεύγει, του δίνει πολύ σωστά την παλοδόνηση, αλλά στην περιγραφή του είπαμε ότι δεν ήταν offside. Σουτάρει, μέχρι και ο Βαζέχα για λίγο, κοιτάει τον επόπτη πρώτα να δει αν έχει δείξει σέντρα. Το ίδιο κάναμε και εμείς εκείνη τη στιγμή, άσχετο να λες γκολ, πάντα κοιτάς, γιατί το είχαμε πατήσει και το 85, έτσι είπαμε γκολ του σου του Ρότσα
με τη Λίβερπουλ και μετά ο διαιτητής δεν το μέτρησε. Πάντως πήρε ρεβάνς ο Παναθηναϊκός. Το γήπεδο πάγωσε εκείνη τη στιγμή. Παγώσαν ακόμα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ήταν στη γωνία, γιατί κοιτάξαμε και προς τα εκεί που μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι γίνεται, χάσανε κάποιο χρόνο. Το πάγος του Άμστερνταμ δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που δεν είναι μεταφορικό και είναι στην κυριολεξία. Εκείνη τη στιγμή για λίγο σταμάτησαν τα πάντα. Καρδιές, τα ρολόγια κτλ. Και από εκεί πέρα συνεχίστηκε. Πήρε ρεβάνς ο Παναθηναϊκός 25 χρόνια μετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί ρεβάνς ακόμα. Η ρεβάνς θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου. Και πάντως ούτως ή άλλως μια νίκη μέσα στο Άμστερνταμ είναι ιστορική. Είναι σημαντική. Να περάσουμε στα υπόλοιπα και να πούμε ότι μετά υπάρχει και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πριν από λίγο δόθηκε από την διαχείριση της ΠΑΕ το τελευταίο εισιτήριο για τη ρεβάνς της 17ης Απριλίου. Από το πρωί άλλωστε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν κάνει τεράστιες ουρές για να προμηθευτούν τις 23.000 εισιτήρια που είχαν μείνει απόλυτα. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από σήμερα στη ρουτίνα των υποχρεώσεών του. Αλλά οι στιγμές που έζησαν οι ποδοσφαιριστές στο Άμστερνταμ είναι βαθιά χαραγμένες στις μνήμες όλων. Ο Μίος Αγγελόπουλος, ένας από τους τρεις απεισταμένους του Μέγκα που βρεθήκαμε στον Αρία, παρουσιάζει τώρα το χρονικό του μεγάλου θρίαμβου. Παραλήρημα. Πολλαπλό παραλήρημα. Ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού μέσα στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ δημιούργησε καταστάσεις ανίποτες τόσο στο ελληνικό όσο και στο ελληνικό στρατόπεδο αυτό των παγκόσμιων πρωταθλητών, των αίτητων μέχρι τώρα στην Ευρώπη από το 1993. Την παραμονή του αγώνα, ο Χουάν Ρότσα, μέσω της κάμερας του Μέγκα, απευθύνθηκε στον ουρανό. Ελπίζω να πάμε καλά και ο Θεός μαζί μας. Θα τα λέω πάντα γιατί μέχρι τώρα ήταν. Γιατί όχι σε αυτή τη φάση. Πριν το παιχνίδι, οι Ολλανδοί μιλούσαν για 4 και 5 γκολ. Οι πράσινοι ζούσαν σιωπηλά την αγωνία τους στα αποδυτήρια. Μιλούσαν ψιθυριστά, αντάλλασαν ματιές. Στις εξέδρες, οι οπαδοί του Άγιαξ έστειλαν το δικό τους πάρτι τραγουδώντας όπερες. Απίστευτο. 5.000 Έλληνες έδιναν τη δική τους μάχη, πιστεύοντας το θαύμα. Ποιος θα τους πιστέψει. Όταν ο Γιώργος Γεωργιάδης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, το εκρηκτικό μέχρι τότε ολλανδικό πλήθος σίγησε. Ευχηθούμε έναν απόψη. Άλλη βραδιανά ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Ο Φάτερ αποκρούει όμως τη μεγάλη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Και όταν έφυγε το τρένο, ο Γιώργος Δόνης και ο Χριστόφ Βαζέχα άλωνε το άπαρτο κάστρο του Άγιαξ, πολλοί Ολλανδοί ξάπλωναν στις εξέδρες αν μπορεί να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Ο Βαζέχα δεν είχε κουράγιο ούτε να πανηγυρίσει. Την ίδια στιγμή όμως όλος ο κόσμος στην Ευρώπη άρχισε να ψάχνει στοιχεία για τον σπουδαίο Πολωνό. Τσίμπησέ με. Τσίμπησέ με για να δω ότι δεν ονειρεύομαι, έλεγε ο Χουάν Μπορέλη, ενώ ο Θανάσης Κολιτσιδάκης δακρυσμένος έδειχνε την πανέλα στην εξέδρα των φανατικών Ολλανδών που είχαν συγγύσει. Η Αθήνα καιγόταν. Η Πάτρα, ο Βόλος, η Λάρισα, η Ελλάδα όλη βγήκε στους δρόμους. Είχαμε και αποκαλύψεις. Τα αποδυτήρια στείλονταν τρελός χορός με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο Χουάν Ρότσα, ο εξολοθρατής του Έαντα της Ολλανδίας, έκανε δηλώσεις ολίμπιος, σχεδόν ατάραχος. Τη στιγμή που μας μιλούσε, ακριβώς δίπλα του αρχηγός του Άγιαξ, Ντάνι Μπλιντ, δάκρυσε μπροστά στο φακό και αμέσως μετά έβαλε τα κλάματα. Η αποκαθήλωση του βασιλιά. Αλήθεια, κερδίσαμε, αναρωτιόντουσαν οι παίκτες του ταξίδι της επιστροφής. Θα έχει κόσμο τέτοια ώρα που γυρίζουμε, ρωτούσε ο ένας τον άλλον. Η απάντηση δόθηκε στις 5 το πρωί. Οι παίκτες εξουθενωμένοι, αλλά τρισευτυχισμένοι, δεν αρνήθηκαν τις δηλώσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα από εμάς, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά θα παίξουμε. Έτσι έγινε και τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα στη ρεβάνς. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ήταν το πιο σημαντικό στην καριέρα μου, μετά το παιχνίδι που έπαιξα με Εθνική Βρασιλία. Πιστεύω, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για την ομάδα. Και εντάξει, το καλό ήταν ότι κερδίσαμε εκεί μέσα και ήταν πολύ μεγάλη νίκη για το Παναθηναϊκό. Και εκτός αεροδρομίου έπλαιναν σε πελάγια ευτυχίας. Ήταν πολύ δύσκολο να το βλέπω από τηλεόραση και... αλλά τρελάθηκα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Άμα θα παίξεις σαν Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα και να έχεις απέναντί σου δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ευχή ολόθερμη και ολόψυχη στον τελικό στη Ρώμη. Να σηκώσει το ευρωπαϊκό, πρώτα το σηκώνει η ομάδα του μπάσκετ, να σηκώσει η ομάδα του ποδοσφαίρου. Η Ευρώπη έμεινε έκπληκτη. Και δεν ήταν πρωταπηλιά για να αναρωτηθεί κανείς αν ο νέος βασιλιάς είναι αληθινός.